Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλη μία πτήση. Τώρα σήμερα έχω έρθει σε ένα άλλο μέρος. Εδώ είναι σε μία εκκλησία η οποία είναι υποκατασκευή. Θα κάνουμε μία πτήση προς τα μέσα, να δούμε τι γίνεται. Στο βάθος έχει κάτι καλώδια του ρεύματος και θα κάνουμε και μερικά τεστ με τα flight modes. Συγκεκριμένα με τα quick shots, μάλλον, να το πω πιο σωστά, όταν επιστρέψουμε από την πτήση μας. Οπότε πάμε για την απογείωση. Εδώ είμαστε. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ναι. Θα βάζουμε λίγο την κάμερα. Καλά. Κινούμε λίγο τώρα για να πάω να κάτσω εδώ πλάτη στο αυτοκίνητο. Ξέχασα να βάλω για την εγγραφή, οπότε τώρα ξεκινήσαμε την εγγραφή και πάμε για την πτήση μας. Μπροστά και απάνω. Θα το ανεβάσω αρκετά ψηλά γιατί δεν έχω ιδέα οι πυλώνες αυτοί που έχει εκεί τι και πώς, οπότε θα πάμε αρκετά ψηλά να είμαστε σίγουροι. Δεν θα βρούμε πουθενά. Νομίζω ότι στα 110 είμαστε ok και πάμε να κάνουμε την πτήση μας. Οι πυλώνες είναι εκεί, για να δούμε, έτσι να γυρίσουμε λίγο όπου είναι. Να, τι πυλώνες είναι εκεί. Νομίζω δεν έχουμε θέμα. Άνατος, ο ένας πυλώνας είναι εδώ από κάτω. Οπότε στα 110 μέτρα είμαστε εντάξει. Να βάλουμε σημάδι να γυρίσουμε από εδώ για να μην έχουμε θέματα. Ωραία. 2/3 κρατάμε το ρουλ. Πάμε να δούμε, ωραία περιοχή είναι εδώ. Αέρα δεν έχουμε σήμερα. Είναι πολύ καλή ημέρα. Και προχωράμε στην πτήση μας. Δεν νομίζω να πάω και πολύ μακριά, και μου πεις γιατί όχι. Είναι η ώρα τώρα, δεν είναι πολύ καλή. Ο ήλιος είναι ακριβώς μέσα στα μάτια μου. 110 μέτρα ύψος, 900 μέτρα απόσταση από το σημείο. Έχουμε πορτοκαλί στην τηλεκατεύθυνση με δύο σήματα. Μην ξεχνάμε ότι στη μέση υπάρχουν εκεί πυλώνες που μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά προς το παρόν είμαστε εντάξει. Θα του δώσω λίγο ακόμα. 120 είναι το maximum ύψος που μπορούμε να πετάξουμε. Ας το πάμε στα 115 να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι. Μάλιστα. Ωραία είναι. 79 μπαταρία. Απογειωθήκαμε με, νομίζω. Εδώ είμαστε, το χάσαμε για λίγο. Δυσκολεύεται εκεί. Ας κάνουμε μια πιο απότομη στροφή και ας έρθουμε προς τα πίσω. Ας πάμε λίγο προς τα δω, μάλλον να δούμε τι γίνεται. Απογειωθήκαμε με 96 μπαταρία, θυμάμαι καλά κάτι τέτοιο.
λίγο τα θεματάκια. Μπορεί να φταίνε. Έχω και κάτι δέντρα εδώ, δεν έχω καλό line of sight, η αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα πετάω μόνο με το χάρτη, παιδιά. Δεν έχω εικόνα, το βλέπετε. Τώρα στα 700 μέτρα έφτιαξε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα από τους πυλώνες του ρεύματος. Γι' αυτό και θα περάσουμε από πάνω και θα πάμε μία από την πίσω πλευρά του δρόμου. Είμαστε στα 600 μέτρα. Ας κάνω εδώ στην εκκλησία. Κεντράρο. Λοιπόν, θα κάνουμε και μία προς τα πίσω, θα περάσουμε και πάνω από το δρόμο. Είμαστε καλά. Έτσι, θα ήθελα περιέργεια, μιας και είμαστε κοντά, θα ήθελα περιέργεια να δω σε ποια μπάντα είμαστε και αν έχουμε, λοιπόν, τι μας λέει. Είμαστε στους 2,4. Μάλιστα. Τι θα λέγατε να δοκιμάσουμε στους 5,8? Για να δούμε. Τι ήταν αυτό, ρε παιδί? Για. Μάλιστα. Για να δούμε στους 5,8 τι γίνεται. Κάνουμε μια στροφή, εδώ μπροστά μας είναι. Και πάμε να δούμε τι θα μας δώσει στους 5,8, γιατί ας το κάνουμε ευθεία. Άμα. Θα έχει καμία διαφορά στους 5,8, γιατί στο ότο ήταν γυρισμένο στους 2,4. Ξέρουμε όλοι στους 2,4 έχει αρκετή κίνηση. Στους 5 είμαστε στα 500 μέτρα και πάμε. Θα το πάω μέχρι το χιλιόμετρο να δούμε τι θα μας δείξει. Μας έβγαλε πορτοκαλί και είναι... Είναι, νομίζω, το πορτοκαλί το βγάζει μόλις περνάμε πάνω από τα από τα καλώδια και βλέπω εδώ ότι σαν να φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δεν είναι τόσο σταθερό όσο στους 2,4. Είναι κακό το σημείο εδώ, είναι κακό το σημείο. Έχασα το feed τελείως. Έχασα το feed τελείως και τώρα περιμένω να πάρω το feed πίσω. Πετάω με το χάρτη τώρα, να σας πω. Σε λίγο λογικά θα το επανακτήσουμε. Μάλιστα, ωραία εδώ. Και τώρα θα κάνω την εξής δοκιμή. Εδώ που είμαστε 800 μέτρα μακριά, θα πάω και θα το πω, κάνω το dual band πάλι. Λογικά θα πρέπει να το γυρίσει στους 2,4. Για να δούμε, το γύρισε στους 2,4 και έχουμε, φαίνεται να είναι πιο σταθερό στους 2,4. Εντάξει, δεν ξέρουμε και την φύση των παρεμβολών που υπάρχουν εδώ πέρα. Θα μου πείτε, μέσα στα χωράφια είσαι βρε άνθρωπε, έχει παρεμβολές. Αυτοί οι πυλώνες είναι υψηλή στάσεως και έχουν θεματάκια. Πάμε τώρα και μία προς τα πίσω. Περάσουμε εδώ πάνω από το σημείο που είμαστε και θα φύγουμε από πάνω.
Και όλα σαν και είναι λίγο ψηλά, δεν νομίζω, δύσκολα. Περνάμε τώρα πάνω από το δρόμο. Μετακινήθηκα, άλλαξα πλευρά. Περνάμε πάνω από το δρόμο και πάμε από την άλλη πλευρά του δρόμου. Να δούμε για πού. Εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό, είναι μια απλή απογευματινή πτήση, χωρίς πολλά πολλά. Βλέπουμε λίγο το τοπίο και τεστάρουμε τις δυνατότητες του Mini 2 σε διαφορετικές συνθήκες. Είτε είναι συνθήκες διαφορετικές καιρικές, είτε είναι συνθήκες όπως εδώ. Ας πούμε, τώρα που πέταξα πάνω από πυλώνες υψηλής τάσεως, δεν θα το ξανακάνω, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, μιας και σου περιορίζει την εμβέλεια κατά πολύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα από την άλλη πλευρά με 49 μπαταρία. Θα δω. Παιδιά, νομίζω ότι ήταν το γεγονός ότι καθόμουν στο αυτοκίνητο, γιατί μόλις σηκώθηκα και από το αυτοκίνητο και περπάτησα 2 βήματα μπροστά, κατευθείαν το σήμα μου βελτιώθηκε πάρα πολύ. Οπότε πιθανότατα να ήταν αυτό. Εντάξει, μαθαίνουμε. Λοιπόν, ας κάνουμε την γύρα μας. Υπάρχει ένα χωριό εκεί. Ας κάνουμε τη γύρα μας, να έρθουμε πίσω. Είμαστε πολύ καλά εδώ. Να κάνουμε και ένα circle θα ήθελα και ένα boomerang στην εκκλησία. Μέσα στη μέση του πουθενά και παρόλα αυτά σε άλλες περιοχές οι οποίες έχουν σπίτια, έχουν από εδώ, έχουν από εκεί που λες εδώ θα έχω παρεμβολές και όμως είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Επιστρέφουμε πίσω σιγά σιγά. Και να η εκκλησία. Ας κατέβουμε λίγο, είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε εδώ, αλλά αν σας πω ότι δεν το έχω δει ακόμα στον ουρανό. Α, τώρα το είδα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εδώ γρήγορα γρήγορα, συγγνώμη για το γρήγορο. Ανεβαίνουμε λίγο. Ούμπα, ούμπα. Εδώ. Λοιπόν, στο πούμε
κλείσω εδώ και να πάμε τώρα. Πρέπει να σταματήσουμε την εγγραφή, οπότε σταματάμε την εγγραφή και πάμε και του λέμε στα quick shots να κάνει ένα circle. Εντάξει. Ναι, και το πατάμε στα 3, 2, 1. Το παρακολουθούμε κιόλας. Σε περίπτωση που δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, με ένα άγγιγμα στην τηλεκατεύθυνση ακυρώνουμε το quick shot. Κάνουμε το quick shot. Ωραία. Νομίζω ότι τελείωσε. Πάμε να διαλέξουμε τον drone ή θα το κάνουμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται. Πάμε να διαλέξουμε και ένα boomerang, να δούμε τι θα γίνει. Το καλό με τα quick shots είναι ότι κάνει όλο το πλάνο που είναι να κάνει και η συνεχεία μόλις τελειώσει το επαναφέρει πίσω. Έχει ξεκινήσει το quick shot boomerang. Ξαναλέω ότι αν δείτε κάτι όπως το παρακολουθείτε ότι και δεν σας αρέσει και πάει κοντά κάπου κτλ, με ένα απλό άγγιγμα στο χειριστήριο σταματάει το quick shot. Μάλλον αυτό θα είναι το τελευταίο. Εδώ είναι από εδώ από πάνω μας. Μάλλον θα είναι το τελευταίο quick shot. Και βλέπουμε, είστε, άντε θα κάνουμε, θα φύγω από εδώ και θα κάνουμε και ένα manual rocket. Θα πάμε πάνω από την εκκλησία. Φέρνουμε 90 μοίρες. Κεντράρουμε. Και πάμε προς τα πάνω. 1, 2, 3. Και μπορούμε να του δώσουμε, όπως ανεβαίνει, μπορούμε να του δώσουμε και μία κίνηση αριστερόστροφη. Μας έβγαλε και μπαταρία. Λοιπόν. Θα σου κατεβάσουμε, εντάξει, αφού φωνάζει. Είμαστε εδώ κοντά. Και κατεβαίνουμε. Ανεβάζουμε λίγο την κάμερά μας. Battery level is low. Ναι, the aircraft will go to the home point in 10 seconds. Cancel. Για να έρθουμε να το προσγειώσουμε. Όπως βλέπετε δεν φυσάει καθόλου.
Landing. Και προσγειωθήκαμε. 14% μπαταρία, την τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτή ήταν μια απλή πτήση ήταν σήμερα, δεν ήταν κάτι το φανταστικό. Τσεκάραμε λίγο εδώ πέρα το τοπίο. Είδαμε ότι τα υψηλή στάσεις μας δημιουργούν πρόβλημα. Δοκιμάσαμε και μερικά από τα quick shots. Αυτά, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, ένα comment από κάτω και subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε μελλοντικά βίντεο. Γεια χαρά!